Σύμφωνα με την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την 1η Φεβρουαρίου οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου. Η απόφαση καθορίζει επακριβώς και το μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο θα είναι δυνατή εναλλακτικά και η χειρόγραφη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή, ενώ ρυθμίζονται και το περιεχόμενο και η διαδικασία της ψηφιακής υποβολής. Ειδικότερα, από 29 Νοεμβρίου, οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που αφορούν σε πράξεις ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από τα ελεγκτικά κέντρα, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου από το δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TaxisNet εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικίες διατάξεις, είτε χειρόγραφα στη φορολογική αρχή, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της.